Καλημέρα από το όμορφο Πυθαγόριο. Κορίτσια, θα πείτε που πάμε? Πάμε στο Γλυκόρισσα να κάνουμε μπάνιο. Δεν είπατε πως σας λένε όμως, δεν είπατε πως σας λένε. Εμένα με λένε Μαρία Ειρήνη και εμένα με λένε Φοφό. Τα δυο μου κορίτσια λοιπόν και εγώ σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα βιντεάκι των μικρών διαδρομών. Λέγομαι Άρης Κωνσταντάρος, μου αρέσει να δημιουργώ όμορφες εικόνες από το νησί της Άμμου. Σήμερα θέλουμε να σας δείξουμε όλη τη διαδρομή από το Πυθαγόριο στο Γλυκόριζα. Να σας πούμε ότι η ασφάλεια του αυτοκινήτου είναι μια προσφορά από το ασφαλιστικό γραφείο του κυρίου Κουκουγιάννη στο Περιστέρι, που μας έχει κάνει δώρο την ασφάλεια. Τα τηλέφωνα δεν τα θυμάμαι, αλλά αν πραγματικά θα τα αφήσω από κάτω στην περιγραφή τα τηλέφωνα του ανθρώπου, γιατί δεν θα το κάνω μοντάζ αυτό το βίντεο. Βλέπετε πόσο κίνηση έχει, πάρα πολύ κίνηση έχει ο δρόμος. Σήμερα έχουμε 13 Αυγούστου. Πάρα πολλοί επισκέπτες έχουν έρθει σε αυτό το πανέμορφο νησί. Μια έτσι πανέμορφη, εκεί που πάμε να σας πούμε ότι έχει μια πανέμορφη παραλία. Η περιοχή λέγεται Γλυκόριζα. Έχει αρκετά ξενοδοχεία εκεί. Μπορείτε να απολαύσετε τις διακοπές σας. Γιατί μου αρέσει να κάνω βίντεο. Από μικρό παιδί μου άρεσε να δημιουργώ βιντεάκια. Πλέον τα μοιράζουμε σε δύο πλατφόρμες του YouTube, σε αυτή εδώ, στο Μικρές Διαδρομές Άμμου και στο Άρης Κωνσταντάρας. Δεν κάνω τίποτε περισσότερο από το να εκεί που πηγαίνω καθημερινά. Σήμερα έτυχε, όχι έτυχε, πηγαίνω τα παιδιά μου να τα αφήσω στην αδερφή μου για να κάνουν μπάνια. Κοιτάξτε κίνηση εν τω μεταξύ, κοιτάξτε κίνηση τι γίνεται. Έχουμε γίνει Αθήνα. Αθήνα έχουμε γίνει. Ε, Νικόλα, έχουμε και ένα τέταρτο μέσα στο αυτοκίνητο, το μικρό Νικόλα, τον έχουμε πίσω. Μια πολύ ωραία διαδρομή, απέναντι είναι η Τουρκία. Θέλετε, κορίτσια, να πείτε τίποτα εσείς? Η διαδρομή είναι ωραία, έχει μεγάλη θέα. Έχει ωραία θέα. Ναι. Και εντάξει, είναι και μια σύντομη διαδρομή από το Πυθαγόριο. Ναι. Και είναι και μια διαδρομή που μπορεί κάποιος εύκολα να δει αυτό το βιντεάκι και να δει πώς θα πάει. Κοιτάξτε πράσινο, κοιτάξτε το νησάκι μας πράσινο. Η αλήθεια είναι ότι έχει πράσινη, υπερβολικό, το με τις φωτιές, εντάξει. Σήμερα λοιπόν ήρθε, τι ήθελα να σας πω, να κλείσω λίγο το παράθυρο να έχουμε ήχο. Σήμερα ήρθε ένας φίλος μου και είχε πάει σύφνο διακοπές στο μαγαζί να ψωνίσει. Λέω, πού είσαι ρε φίλε τόσο καιρό χαμένος? Μου είχα πάει σύφνο. Μου λέει στη σύφνο. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν ξέρω καν που πέφτει Σύφνος, κορίτσι, για να σου πω την αλήθεια. Μου λέει, άρε, η Σύφνος έχει τρία πράγματα. Λέω, τι εννοείς ρε φίλε? Καθαριότητα, γραφικότητα και κρατάνε τις παραδόσεις. Και είναι, μου λέει, και πανάκριβη. Σουβλάκι κάτω από 3,84 ευρώ δεν βρίσκεις πουθενά, μου λέει. Πουθενά, πανάκριβη. Φοβερό τουριστικό προϊόν και φοβερό κόσμο. Μου λέει η Σάμος, μου λέει η φίλε, είναι τσάμπα εμείς που τη ζούμε. Αυτό το σουβλάκι έχει 3, 3, 20, 2,80, όσο θες το βρίσκεις. 4 ευρώ από τη φορά ακούω σουβλάκι. 3,80, 4 ευρώ, τσίφνο. Έκατσε ο άνθρωπος καμιά κουσαριά μέρας. Τους για, λογαριασμούς για, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας ότι είμαστε. Μας κατηγορούν τους δρόμους. Τι ωραίο οδικό δίκτυο που έχουμε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε με εδώ, πράσινο εσύ. Γύρω. Ναι, εντάξει, εδώ είχαν καεί πριν 4 χρόνια περίπου, αλλά θα ξαναπρασινίσουν. Εμείς βγάζουμε ένα από εδώ δεξιά στρίβεις για να πάμε στο Γλυκόριζα. Κάναμε 2 λεπτάκια. Εδώ είναι δεξιά, τώρα είναι και τα στενά τη Μικάλια. Όχι δεξιά, στο βάθος μέσα. Πριντσέσα Γλυκόριζα, Μαρίτσα Μπέι. Έχει 3-4 ξενοδοχεία εδώ. 3. Τρία. Έχει κι άλλα, νομίζω έχει άλλο ένα. Ναι. Νομίζω, τώρα αν δεν κάνω λάθος. Κατηφορίζουμε σιγά σιγά, κορίτσια. Γλυκόριζα Beach Bar, έστωρα. 200 μέτρα, 200 μετράκια. Μένα αυτά τα βιντεάκια μου αρέσει να δημιουργώ, έτσι όμορφα. Να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλη την ομογένεια που μας βλέπουν συστηματικότατα.
Στην Αυστραλία τώρα που είναι χειμώνας, εμείς το κάνουμε τα μπάνια μας βέβαια. Τα ξενοδοχεία ξεκινάνε από εδώ πέρα. Από εδώ πάνω, ε. Και πάνε yeah. μέχρι κάτω, ε. Και πάνε μέχρι τη θάλασσα. Τέλεια. Το Princess Riviera. 3-4. Να κατεβούμε από εδώ κάτω, από εδώ πάμε κορίτσια. Το άλλο είναι και το κορίτσια. Φτάνεις 10 μέτρα από την, αρχή, από την ακτή. 10 μέτρα από την ακτή. Ναι, και από κάτω μπορείτε να δείτε τη θάλασσα. Α, τη δείξουμε τώρα μόλις στρίψουμε. Θέλετε να πάρουμε σανίδα? Έχουμε σανίδα. Ναι. Είναι η θεία εδώ, είναι η θεία μας. Ναι. Να το μάξω. Πού είναι τα μάξω? Το κόκκινο. Ωραία. Μόνο κόκκινο, μόνο δύο κόκκινα υπάρχουν εδώ. Γεια σου μπαμπά. Bye. Πες γεια στον κόσμο, πείτε γεια στον κόσμο. Γεια σας, καλημέρα. Σας εύχομαι. Α, βγάλουμε να κάνουμε αποφώνιες. Φίλοι μου, αυτό ήταν το βιντεάκι από το Πυθαγόριο, Αύγουστο μήνα. Μέχρι το Γλυκόριζα, μέχρι την παραλία Γλυκόριζα. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Αυτή είναι η παραλία από κάτω και εδώ είναι τα ξενοδοχεία.